Θα αλλάξουμε κλίμα τώρα. Θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις σχολικές εκδρομές και με τον τουρισμό. Έχουμε και αρκετές αλλαγές στην τελευταία περίοδο με αποφάσεις του Υπουργείου. Έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΕΣ τον κύριο Κώστα Φωτόπουλο, τον Γενικό Διευθυντή του Ερμής Tours, τουριστικό πράκτορα. Κύριε Φωτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχήν, να δούμε λίγο τι γίνεται. Πλέον, με απόφαση του Υπουργείου, είδαμε ότι επιτρέπονται πλέον η πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών, σχολικών περιπάτων κλπ. Να έρθω στο κομμάτι το δικό σας ως τουριστικά γραφεία. Πλέον τι ισχύει όσον αφορά ότι απελευθερώνονται πλέον, θα ξεκινήσουν οι σχολικές εκδρομές, οι πολυήμερες και οι μονοήμερες σε διάφορα μέρη για τα σχολεία. Τι ενημέρωση έχετε και πλέον από την πλευρά των σχολείων τι γίνεται? Σωστά. Λοιπόν, έχει επιτραπεί λοιπόν πλέον, έχουν επιτραπεί οι σχολικές εκδρομές. Όλες οι σχολικές εκδρομές ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει οι ημερήσεις αποδράσεις των σχολείων της περιοχής μας, σε αυτή την περίοδο σε χιονοδρομικά και όχι μόνο. Θα γίνουν οι πολυήμερες εκδρομές, ήδη τα σχολεία δραστηριοποιούνται, το ότι ψάχνουν προσφορές για το πού θα ταξιδέψουν. Βλέπω το ότι θα προτιμηθούν ακόμα και για τις πολυήμερες, τα περισσότερα σχολεία θα κινηθούν εντός Ελλάδος και κυρίως θα ψάξουν προορισμούς τα οποία στεριανούς προορισμούς. Δηλαδή βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση ο γύρος Πελοποννήσου. Mm-hmm. Έτσι ώστε ότι όταν συμβεί κάτι σε κάποιο μαθητή να μπορούν οι γονείς του να έρθουν να τον πάρουν. Όχι βέβαια όμως ότι δεν θα ταξιδέψουν και στην Κρήτη και φέτος βλέπω κατά παράξενο τρόπο ξαναεπιστρέφει στις πολυήμερες και η Ρόδο. Ζητάνε μάλιστα και Ρόδο με κάποιες κοινοποιήσεις που έκανε ο Δήμος Ρόδου. Μάλιστα, πάντως δεν βλέπουμε ότι πλέον με τις σχολικές εκδρομές τις πολυήμερες να πάνε στο εξωτερικό και λόγω της κατάστασης, δηλαδή αποφεύγουν μετακινήσεις προς το εξωτερικό και επιλέγουν τη χώρα. Έτσι ακριβώς. Ελλάδα οι μαθητές. Έτσι ακριβώς. Θα γίνουν εκδρομές, όλοι είναι ζορισμένοι, θα γίνουν εκδρομές, απλά θα γίνουν όσο το δυνατόν μικρότερες, όσο πιο κοντά γίνεται. Πότε αυτό ξεκινάνε, βλέπω. Είμαστε στο Μάρτι, πότε ξεκινάνε οι σχολικές, οι πολυήμερες για τους μαθητές των λυκείων της Δυτικής Μακεδονίας, κύριε Φωτόπουλε? Οι πολυήμερες εκδρομές θα ξεκινήσουν, οι πολυήμερες της τρίτης τάξης θα ξεκινήσει μετά την 25η Μαρτίου, δηλαδή από τις 6. Μέχρι και το που κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα και περίπου άλλο ένα 20ήμερο μετά την έναρξη, μετά τις διακοπές του Πάσχα. Τότε θα γίνουν οι πολυήμερες. Όσον αφορά για τριήμερες άλλων τάξεων, εκπαιδευτικές και ημερήσεις, όπως σας είπα, ήδη έχουν ξεκινήσει και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν σχολεία της πόλης που ταξιδεύουν σε ημερήσεις εκδρομές. Υπάρχει συμμετοχή των μαθητών, επειδή εσείς, εντάξει, έρχονται οι μαθητές στις εκδρομές και τι μέτρα χρειάζεται, δηλαδή κάποιος για να μαθητής για να έρθει σε μια σχολική εκδρομή, μόνο ημερή, τριήμερη και στις πενθήμερες, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να υπάρχει rapid, PCR, κάποιος άλλος έλεγχος? Τι ακριβώς γίνεται? Ό,τι ακριβώς κάνει κάθε μαθητής για να πηγαίνει στο σχολείο. Μάλιστα. Δηλαδή τα rapid, το ανάλογα αν είναι εμβολιασμένος ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνει για να πάει στη σχολική μονάδα, το ίδιο κάνει και για την εκδρομή. Όσον αφορά από πλευράς μας τις εκδρομές, τηρούμε το 85% πληρότητες στα λεωφορεία, στα μεταφορικά μέσα γενικώς. Δηλαδή για να έχουμε σε ένα λεωφορείο 50 θέσεων βάζουμε 40 επιβάτες, μαθητές και καθηγητές μαζί. Μάλιστα. Επειδή έχετε αυτή την εμπειρία, πόσα χρήματα χάθηκαν ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, γιατί μην ξεχνάμε πέρυσι τέτοια εποχή ήμασταν σε καραντίνα, δεν γινόταν τίποτα. Δηλαδή μπορεί να άνοιξε ο τουρισμός το καλοκαίρι του 2021, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε ανεκτός. Χάθηκαν πολλά χρήματα από τον τομέα του τουρισμού, τον κλάδο του τουρισμού, ειδικά στο δικό σας κομμάτι, στα ξενοδοχεία και στην εστίαση. Και φέτος βλέπετε μια άλλη πιο τουλάχιστον θετική εξέλιξη. Τα χρήματα τα οποία έχουν χαθεί και δεν πρόκειται να επιστρέφουν είναι τεράστια. Γιατί λάβετε υπόψη σας πόσες τουριστικές επιχειρήσεις, είτε αυτά είναι ξενοδοχεία, είτε είναι τουριστικά γραφεία, είτε είναι πλοία, λεωφορεία κτλ. Έχουν μηδενικό τζίρο τα τελευταία χρόνια. Εκδρομές δεν πραγματοποιούνταν, ήταν ελάχιστες αυτές οι οποίες γινόντουσαν. Τώρα, από εδώ και πέρα τι βλέπουμε. Από εδώ και πέρα είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι και αυτή την αισιοδοξία την αντλούμε από τους πελάτες μας, έτσι, που άρχισαν να ξανάρχονται στα γραφεία μας. Ναι. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Άρχισαν να δραστηριοποιούνται οι σύλλογοι, τα σωματεία, τα καπί, τα οποία. Φοβόντουσαν και δεν είναι. Ναι, και λόγω άνθρωποι... της κατάστασης. Μπράβο. Αλλά όχι ότι τώρα... δεν πρέπει να φοβόμαστε ακόμα και τώρα. Μην υπάρχει αυτό ο εφησυχασμός. Λαμβάνοντας μέτρα, σωστά. Λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα.
Αφού λοιπόν επιτρέπεται αυτή την περίοδο να σας πω το εξής, το ότι βρισκόμαστε σε έναν οργασμό οργάνωσης. Διότι μας επισκέπτονται πελάτες, μεμονωμένοι, σύλλογοι κτλ. Το οποίο να οργανώσουμε τις εξορμήσεις τους από τώρα και μέχρι και το καλοκαίρι. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύω ότι η απόκρια. Το εξερχόμενο για την Κοζάνη δεν φεύγαν πολλοί Κοζανίτες. Φέτος θα ταξιδέψουν, μια και δεν γίνονται εκδηλώσεις. Δεν έγιναν εκδηλώσεις φέτος. Ναι, και υπάρχει δυνατότητα κάποιος να πάει να κάνει μια βόλτα, κάπου να πάει να κάνει μια εκδρομή. Ναι. Κάθε ευκαιρία που θα δίνεται από εδώ και πέρα, το τρίμηνο της 25ης Μαρτίου που είναι σε λίγες μέρες, βλέπουμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήδη κλείνουν εκδρομές από τώρα για την 25η Μαρτίου, ότι έχουν αρχίσει να κλείνουν οι θέσεις. Το Πάσχα θα είναι ιδιαίτερα έντονο και δραστήριο από ό,τι βλέπουμε. Άστε, βλέπετε μια αισιοδοξία. Και αυτό έτσι είναι το θετικό, ότι πλέον ότι επιστρέφει σιγά σιγά αυτή είναι η αισιοδοξία και στα χείλιδα δικά σας και στους τουριστικούς πράκτορες, σε όλο τον κλάδο του τουρισμού. Τώρα, τι ισχύει από εδώ και πέρα, δηλαδή, επειδή έρχονται συνέχεια εκεί, τι άλλο ισχύει για εσάς στα τουριστικά γραφεία, κύριε Φωτόπουλε? Δηλαδή, πέρα από τις σχολικές εκδρομές που αναφερθήκαμε, όταν θα ξεκινήσετε να πάτε μια μόνο ημέρα εκδρομή με ένα σύλλογο, υπάρχει συγκεκριμένη πληρότητα μέσα στο λεωφορείο, 85% και εκεί χρειάζεται τεστ, πραγματοποιούνται και από εσάς τεστ τους οδηγούς που έχετε και όλο τη συνοδεία? Τι ακριβώς ισχύει? Κοιτάξτε, ισχύει παντού, σε οποιαδήποτε μετακίνηση είναι 85% της πληρότητας του οχήματος. Μάλιστα. Έτσι, 85%. Από εκεί και πέρα. Σίγουρα πρέπει να έχουν κάποιο τεστ. Ό,τι ακριβώς ισχύει για όλα τα, σε όλα τα μέρη, ό,τι ισχύει για τα καταστήματα ψυχαγωγίας. Ό,τι ακριβώς ισχύει για να πάει κανείς σε μια καφετέρια, το ίδιο ισχύει και για την εκδρομή. Μάλιστα, εσείς έτσι που βλέπετε φέτος, εντάξει, θα είναι μια καλή χρονιά για τον τουρισμό. Πάντως το 2021 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό. Το 2020 δεν ήταν έτσι. Την πρώτη περίοδο της πανδημίας. Το 2021 ήταν μια θετική χρονιά. Βλέπετε τα ίδια αποτελέσματα να έχουμε και φέτος και ακόμα πιο καλά? Κοιτάξτε, αυτό εάν δεν. Γιατί υπάρχει ο εμβολιασμός, ο τριπλός εμβολιασμός για τους πολίτες. Λόγω COVID πιστεύω δεν θα μας εμποδίσει. Mm-hmm. Τώρα βέβαια έχουμε άλλα μπροστά μας καινούργια διεθνή γεγονότα. Ναι. Εκεί δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει. Εγώ πιστεύω το ότι αυτό περισσότερο έχει να κάνει με τον εισερχόμενο τουρισμό, με το incoming. Το οποίο σίγουρα θα επηρεάσει όλες αυτές οι εξελίξεις που γίνονται στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ όμως ότι για τους Έλληνες δεν θα τους πτωήσει και θα κάνουν τις εξορμήσεις τους και το καλοκαίρι θα είναι πολύ δραστήριο, πολύ έντονο. Όλη η φετινή χρονιά του 2022 θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Μάλιστα. Ωραία. Τι εικόνα έχουμε για το τριήμερο εδώ στη Δυτική Μακεδονία, από τους συναδέλφους σας, από άλλες περιοχές ή και εσείς ο ίδιος, υπάρχει έτσι κόσμος εδώ? Εντάξει, δεν υπάρχουν αποκριάτικες εκδηλώσεις, αλλά τα μαγαζιά λειτουργούν, έχουν ορχήστρες, υπάρχει κίνηση στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, στη Βλώνα, στα Γρεβενά, στην Πόλη της Κοζάνης, στα ξενοδοχεία από τους συναδέλφους σας? Μη γελιόμαστε, ξένος κόσμος δεν νομίζω πως θα έρθει. Θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν φίλους, θα βρουν μια καλή ευκαιρία λόγω του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας και θα επισκεφτούν την πόλη μας. Όπως είπατε, εκδηλώσεις δεν υπάρχουν. Ξένος κόσμος ο οποίος θα έρθει για το καρναβάλι, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει. Είναι ελάχιστες οι κρατήσεις στα ξενοδοχεία. Όλοι σε φιλικό επίπεδο θα επισκέπτονται την πόλη. Και πάντως υπάρχουν κάποια έθιμα. Να πούμε ότι την Καθαρά Δευτέρα το μαγευτικό, μοναδικό και πρωτότυπο έθιμο του Αερόστατου θα πραγματοποιηθεί στο πεντάλεφο του Δήμου Βοϊού. Ένα θεαματικό πατροπαράδοτο έθιμο ετών που πέρασε από γενιά σε γενιά και αγκαλιάστηκε από όλους τους βοιάτες, λέει και ο Δήμος Βοϊού. Είναι αυτό που είπατε. Άρα, αισιοδοξία, κλείνουμε με αυτό, αισιοδοξία για τον κλάδο του τουρισμού με το άνοιγμα και των σχολικών εκδρομών και όχι μόνο. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τα σχολεία. Να κλείσουμε με αυτό. Δηλαδή, θα έρθουν όλοι οι μαθητές στις πολύμερες εκδρομές? Πώς βλέπετε, και θα συμμετέχουν όλα τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας? Βλέπω ότι ναι. Σχεδόν όλα τα σχολεία θα ταξιδέψουν με πολύ καλές πληρότητες. Δηλαδή, 9 στους 10 μαθητές θα πάνε εκδρομή. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Φωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Να πάει καλά η χρονιά και θα τα πούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Να είστε καλά. Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.